Κύριο Παπαδόπουλο, που είναι ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Καλησπέρα κύριε καθηγητά από τη Λαμία. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου και αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη σωστά. Σημασία στη συζήτησή μας. Ακριβώς. Είστε πολύ έμπειρος όλα αυτά τα χρόνια, κύριε καθηγητά. Πάμε λίγο να τα δούμε χρονικά, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με τα μεσονύχτια σεισμική δόνηση στην Αταλάντη. Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί έγινε αισθητό, είναι η αλήθεια. Είχαμε και σήμερα το πρωί στη λίμνη Ευβίας. Σας ακούω. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Το βράδυ, λίγο πριν τις 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, όπως σωστά είπατε κι εσείς, είχαμε σεισμό μεγέθους 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ, ο οποίος είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη της Αταλάντης, περίπου 8 με 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη της Αταλάντης. Όμως, να διευκρινίσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι προέρχεται από το ρήγμα της Αταλάντης, το οποίο εντοπίζεται προς τα ανατολικά, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Κατά συνέπεια, δεν είναι ένας σεισμός ο οποίος προέρχεται από το ρήγμα της Αταλάντης. Με προλάβατε, θα σας ρώταγα, κύριε καθηγητά, γιατί κάποιοι αρχίζουν να βάζουν σενάρια συνωμοσίας, αν θέλετε, ή τι ακριβώς συμβαίνει, κινδυνολογίας, αν θέλετε, σε ορισμένες περιπτώσεις. Για πείτε μας όμως, επειδή εσείς τα βλέπετε καλύτερα τα περιστατικά. Πολύ ωραία λοιπόν. Δεν προέρχεται από αυτό καθ' αυτό το ρήγμα της Αταλάντης, αλλά από γειτονική περιοχή. Σημασία έχει όμως η αξιολόγηση, όπως είπα και στην αρχή. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή τι σημαίνει αυτός ο σεισμός. Νομίζω ότι προς το παρόν δεν έχουμε περάσει κάποιο, αν θέλετε, επίπεδο επικινδυνότητας. Η συνηθισμένη δραστηριότητα του ελλαδικού χώρου είναι ακριβώς αυτή. Κάθε τόσο να έχουμε δηλαδή το μέγεθος 3,5, το μέγεθος 4, άλλοτε στη μία πλευρά της χώρας, άλλοτε στην άλλη πλευρά της χώρας. Νομίζω ότι τουλάχιστον με τα στοιχεία που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας, αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση. Δηλαδή μια τυχαία σεισμική δόνηση μεγέθους 4, που είναι μέτριο προς μικρό μέγεθος, mm-hmm. και κατά συνέπεια δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας. Ωστόσο, βεβαίως, η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί και αξιολογεί. Θα δούμε εάν θα υπάρξει ανάγκη να επανέλθουμε επ' αυτού. Να σας ενημερώσω όμως, ωστόσο, ότι ακολούθησαν και δύο μικρότερες σεισμικές δονήσεις, ας πούμε μικροί μετασεισμοί, με μικρά μεγέθη, 2,2, 1,7 και άλλος ένας ο οποίος ήταν παρόμοιου μεγέθους. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια έξαρση. Αυτό ήταν που θα μας ανησυχούσε. Εάν υπάρχει μια έξαρση, μια σεισμική επιμονή, δηλαδή επιμονή των σεισμών, μία, δύο, τρεις μέρες συνεχώς σε αυτή την περιοχή. Το οποίο αυτό προς το παρόν δεν συμβαίνει, άρα αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο είμαι αρκετά καθησυχαστικός. Μάλιστα. Έχουμε και τη λίμνη Ευβίας. Είχαμε το πρωί σήμερα, κύριε καθηγητά, βέβαια μικρότερης κλίμακας. Για κάντε μου ένα σχόλιο και γι' αυτό, και θέλω ένα συνολικότερο σχόλιο, γιατί ξέρετε, εσείς είστε καθησυχαστικός και καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είστε. Ο κόσμος, εντάξει όμως, επειδή εμείς είμαστε, δεν είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε καθηγητές, ανησυχούμε με τις παραμικρές σεισμικές δονήσεις, κύριε καθηγητά. Και λογικό είναι αυτό. Ναι. Ιδίως οι κάτοικοι των περιοχών που ακριβώς εκεί είναι κοντά στην εστία ταράσσονται ψυχολογικά. Αυτό πάντοτε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να σας πω ότι και εγώ αλλά και άλλοι επιστήμονες δεν κρύβουμε στοιχεία. Δεν είμαστε καθησυχαστικοί επειδή έτσι πρέπει. Mm-hmm. Τότε που πρέπει, είμαστε καθησυχαστικοί. Εγώ τουλάχιστον αυτή τη βασική αρχή έχω επί χρόνια στην επιστημονική μου σταδιοδρομία. Όταν δεν πρέπει να είμαστε, τότε είμαστε με πιο επιφυλακτικό τρόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα την άλλη σεισμική δόνηση, η οποία εντοπίζεται, όπως είπαμε, στην περιοχή της, στο χερσαίο χώρο mm-hmm. της περιοχής της λίμνης Ευβίας, και η οποία σεισμική δόνηση έγινε το πρωί στις 7.30 σήμερα, με μέγεθος 3,1, δεν βλέπω να έχει κάποια συσχέτιση με τον άλλον που λέγαμε προηγουμένως της Αταλάντης. Η απόσταση είναι μεγάλη. Νομίζω ότι απλώς είναι μια τυχαιότητα. Και εδώ και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος να ανησυχούμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον με τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε, με την εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα που μιλάμε.
Εμείς οφείλαμε δημοσιογραφικά και εσείς επιστημονικά να περάσουμε τα μηνύματα που πρέπει, κύριε καθηγητά. Εγώ αυτό που μπορώ να πω και εσείς πολύ έμπειρος και εμείς στα 20 χρόνια δημοσιογραφίας, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Άλλωστε δεν σκοτώνουν οι σεισμοί, τα κτίρια, τα άσχημα, τα κακά, τα παλιά κτίρια, τέτοια μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Κύριε καθηγητά, ακριβώς, αυτό τουλάχιστον ακριβώς. λέμε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν όλα αυτά είναι μια φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα, να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι μια σεισμική δραστηριότητα η οποία θα έλεγα ότι είναι εντάσσεται στα συνηθισμένα πλαίσια για τον ελλαδικό χώρο, με μονομένη σεισμή, χωρίς να υπάρχει μια έξαρση. Αυτό είναι που θα μας ανησυχούσε. Κατά συνέπεια, προς το παρόν μένουμε στο ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την ενημέρωση. Καλό βράδυ.